ένα αναπτυξιακό εργαλείο για όλους μας, δίνει πνοή στην περιοχή και εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε δώσει μια παράταση μέχρι τις 8 του μήνα, 8 Νοέμβρη, για να μπορούν οι δημότες να ενημερωθούν από τις τεχνικές μας υπηρεσίες, από την υπηρεσία πολεοδομίας, για να καταθέσουν ενστάσεις όπου οι ίδιοι κρίνουν ότι πρέπει να γίνει αυτό. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, ανέλπιστα μεγάλη συμμετοχή. Έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, γιατί τόσα χρόνια περιμένει αυτή τη στιγμή. Γιατί μέσα από την πράξη εφαρμογής θα αποκτήσουν τις τελικές τους ιδιοκτησίες οι ιδιοκτήτες και θα είναι σε θέση να εκδώσουν οικοδομική άδεια ή να τακτοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν βασικά τα κτίσματα, τα αυθαίρετα που το Γάζι είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη αυθαίρετη δόμηση. Πολύ καλά το κάνει. Μπράβο. Όταν μπει κάτι σε σχέδιο πόλης, αμέσως η αξία του δεκαπλασιάζεται. Τώρα λοιπόν εύχομαι και ελπίζω το πιστεύω ότι όντως είναι μια καλή αρχή για τον τόπο, διότι είναι όλα παράνομα και αυθαίρετα εδώ. Τα οποία δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Εμείς το ήρθαμε και κάσαμε το 75 στο Γάζι και μας λέγανε μετά από 6 μήνες θα γίνει το ξένιο, μην χτίσετε. Εάν δεν χτίζαμε δεν θα έχει κανένα σπίτι, από ό,τι βλέπετε. Κανένα. 1980 ήρθε στο Γάζι και είμαι εδώ από κάτω από το Δημαρχείο. Και πάω και ρωτώ τον τότε Δήμαρχο, πότε θα βγει το σχέδιο, λέει σε 6 μήνες. Το 80 σε 6 μήνες και δεν έγινε ακόμη.